Περίμενε. Ας τα χέρια μου. Τα χέρια ελάτε μας. Λίγο πιο εδώ. Κάπου τον ξέρω. Δες με τι άσχετους έχω να κάνω. Ποιος είναι ο κύριος αυτός. Κάπου τον ξέρω, ρε. Αυτός ποιος είναι ο κύριος. Έλα πιο εδώ. Έλα πιο εδώ. Κι άλλο κι εσύ. Σωτήρη, δεν το βρει κανείς. Δεν το βρούνε. Μοιάζεται όμως. Ναι, ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Σκουλάρι, είναι καλλιτέχνης. Πάνα θεμάσαι, δε με θυμάσαι. Εμένα μου αρέσει πολύ το άλλο όμως. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Παντελή Σαρασινό στο στούντιο του Λίμπερο. Αυτό είναι το μαλλί. Ναι, ρε φίλε. Το μαλλί που είναι. Ο Παντελή Σαρασινό είπε: αν πάρει πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ. Άλλο είναι. Τι πιν φοράει. Συγγνώμη, το μαλλί που είναι. Τι κονκάρδα φοράει, τι πιν φοράει. Τι να φτάσει. Όσο έχει ετοιμάσει για ξύλο. Ζαφίρι, κλείσε από εκεί. Έχω μια πεζογέφυρα έξω. Μπορείτε να... Το μαλλί σου, πού είναι το μαλλί σου. Παντελή, έλα μέσα. Καλά. Δεν το ήξερα. Μεταφιέσαι για να δεν μην δίνει αυτόγραφα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Μεταφιέσαι για να μην δίνει αυτόγραφα. Έλα μέσα. Παντελή, θα είσαι αγόρι μου. Καλά είσαι. Ένα δικέφαλο που είχε εδώ, τι είναι αυτό το δικέφαλο. Παναγιώτη, σε πήρε με το ταξί. Μου έδωσε και το σιτήρι. Σε μένα μου έδωσε. Μου άφησε 5 ευρώ που τότε, τότε που είχε μαλλί ακόμα. Έλα, μπες, κάτσε λίγο τα πίσω. Έλα, κάτσε, το καλλιτέχνη το πιάσα όμω. Το καλλιτέχνη το πιάσα. Έλα, Μάρι, κάτσε εδώ. Ο Αετός τι είναι. Το καλλιτέχνη είναι σχετικό που είπε τώρα. Όχι, μα όλοι είναι καλλιτέχνε. Και να μην ήσουν, θα έλεγα ότι είσαι. Και τη κατσίκα σου εδώ καλλιτέχνη. Μα και ο Ασλαμή. Είναι εδώ με το καλημερίζω το Ζαφίρι, το φίλο, το μάνατζερ. Που μια μέρα μας υποσχέθηκε, μας φέρει μετάλλικα με Χάρη Κωστόπουλο. Άρε, κατεβαίνει ο Τσουκαλάς. Άρε, Ζαφ, και σε κοιτάς, λέω ποιον μου θυμίζει, ποιον μου θυμίζει. Ποιος τον κούρεψε, συγγνώμη. Αφού είπε θα κουρευτεί, αλλά αυτός δεν κουρεύεται. Γουλή. Συγγνώμη, πόση ώρα γυρίζεις με το πιν της ΑΕΚ στο στήθος στη Θεσσαλονίκη. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν το καταλαβαίνω. Μην το λες, δεν σε γνωρίζουν, είναι κάφροι με τα λάθη που έχω ξέρει. Νομίζω Αριανός θα ορμήξει, να ξέρεις. Λίγο πιο κοντά. Παιδιά, δεν έχουμε τίποτα κανονισμένο. Τίποτα, δεν είναι ειλικρινά, δεν είναι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτό. Κοίταξε, ήταν η ίδια ώρα που έτρεχα για μια δουλειά. Και μου λέει, πάμε όμως, θα χαρούν τα παιδιά, πάμε. Έτσι. Και λέω, πάμε. Θα σκάναμε έκπληξη. Εν τω μεταξύ από κάτω μπήκε ο Παντελής Θαλασσινός και πες μου φέρει ρουμπίνι. Εντάξει, είναι, δεν έχει καμία σημασία. Είναι σχετικό αυτό. Βάλε λίγο θαλασσινό. Πότε κουρεύτηκες. Συνάδελφος είναι. Καλλιτέχνης. Πότε κουρεύτηκες. Κουρεύτηκα το 17 τα Χριστούγεννα. Εγώ την τελευταία εικόνα σου έχω με το μαλλί πάλι. Και ο Μάριος. Δηλαδή έχει περάσει ένας χρόνος και δύο-τρεις μήνες. Τελευταία είχα δει εγώ τελευταία σου στο κλαμπ του Μήλου. Με μαλλί πάλι ήσουν. Έχεις να με δεις πάρα πολύ καιρό. Στο κλαμπ... Στη Μαύρη Τρύπα, πού σε είδα. Όχι, όχι. Πού σε είδα τελευταία φορά. Στις Λαζαριστές ίσως να με είδες με το σκουλά. Γεροντική Άνοια. Ναι. Μπορεί, μπορεί εκεί. Περίμενε φίλε, συντή με βιβλίο είναι. Ναι, βιβλίο Ρίτσινα 21, ωραία. Είναι αυτά που έκανα τα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Α, εγώ νομίζω ο τίτλος της ΑΕΚ πέρσι, ο δίκαιος τίτλος της ΑΕΚ. Με αγαπημένη. Λίζα Καλημέρη. Η Φέτρα Θαλασσινού ποια είναι. Είναι η κόρη μου που λέει ένα τραγούδι. Και συμμετέχει, λέμε ο Δημήτρης Λάτσος, γιατί έχει γράψει το συν ένα, 12 τραγούδια του Αλκαίου και το ένα αφιερωμένο στον Αλκαίο το έχει γράψει ο Δημήτρης Ολέτζος. Μεγάλος Άλκης Αλκαίος. Μεγάλος Άλκης. Ωραία, παιδιά, να πούμε λίγο. Σας το έφερα δώρο να το έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Θα το Παντελής Θαλασσινός. Ποιότητας εκπομπής, δηλαδή εγώ. Είναι καινούρια κυκλοφορία CD μαζί με βιβλίο. Μαζί με βιβλίο που πεθαίνω σε καιρούς δύσκολους, χαλεπούς. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιοι άνθρωποι βγάζουν βιβλίο μαζί με CD. Έτσι, 12 συν 1 ηλιοτρόπαια από τις εκδόσεις Έρημος Αθήνα. Μετά το βιβλίο του Ντάνου που λέγαμε πριν. Έτσι. Και βιβλίο. Το οποίο ο Ντάνος δεν το πλήρωσε μόνο του. Εμείς το πλήρωσαμε μόνο. Έτσι. Έχει εκδοτικό οίκο. Εμένα αυτή η Έρημος Αθήνα που λέει είναι δική μου εταιρεία που βγάζω τα CD μου. Έχω κάνει 6 παραγωγές. Και τώρα αυτό τη μισή έννοια και επειδή έκανα το Αλκαίο και έχει τα χειρόγραφά του μέσα και αυτά. Το έκανε. Έχω και τις παρτιτούρες των τραγουδιών. Καλοτάξει τώρα, ναι. Ναι, και οι φωτογραφίες. Ο Άλκης Αλκαίος ήταν αυτός, κυκλοφορεί μία φωτογραφία του κυκλοφορεί. Μόνο αυτή, εδώ πέρα. Να δω, και ναι, υπάρχει άλλη, αυτή είναι η μοναδική. Όχι, δεν φωτογραφιζόταν. Ναι. Όταν έφυγε είχε δώσει την επόμενη μέρα ο Άκης Ακισλόγλου, τότε κάναμε εδώ πέρα με τη Δώρα, είχαν δώσει κάποιες κυκλοφορίες του Δώρου, κάτι CD δεν θυμάμαι. Ρε φίλε, το βλέπω λίγο, το περίμενα. Ότι γυρνάς με κονκάρδα ΑΕΚ στο live έτσι πάντα, θα βγεις. Όχι, πάντα έτσι. Περίμενα να πούμε ότι. Δεν είναι ΑΕΚ, είναι της Εκκλησίας. Του Βυζαντίου, ξέρεις, περνάει το βλέπω γιατί ξέρεις, ναι. Πες την αλήθεια, συναυλία, έχεις τραγουδήσει, έλα νιώσεις πώς είναι η ζωή και όλα τα ωραία. Λοιπόν, χαλαρώστε, όλοι έχουν μια ομάδα. Σωστό. Και οι φίλαθλοι, για ό,τι γίνεται, έτσι, δεν είναι απολύτως
Δεν φταίνει η φύλαθλη. Ναι, δεν φταίνει η φύλαθλη. Δηλαδή, πιστεύω, επειδή ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι ξέρετε τι είναι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έτσι. Ό,τι πιο καθαρό υπάρχει. Έτσι, είναι, μια, είναι ο καθρέφτης ελληνικής κοινωνίας. Έτσι ακριβώς. Γιατί Παοξής είναι αυτός, αυτός είναι Αριανός, εγώ είμαι Ηρακλής. Ωραία. Ερώτηση. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων χειραγωγούνται από τότε που μπήκε το στοίχημα. Έτσι. Το ξέρουμε, αλλά επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό ασχολούμαι. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι σε εμάς. Εσύ αγαπάς και τη Manchester United από ό,τι έχω μάθει. Ναι, έτσι. Έχει και αυτό το μειονέκτημα. Είμαι Bournemouth όμως. Γιατί είμαι Bournemouth. Είσαι Bournemouth, προσκυνώ πλέον. Ναι, ήμουνα Manchester United και 5 χρόνια είμαι Bournemouth. Γιατί παρακολουθούσα από τη Β' από τη Με αυτά που είδε με τον. Έτσι. Και όταν ανέβηκε λέω τέρμα η Manchester United και καταντήσει ο Ολυμπιακός της Αγγλίας. Αποθέωση! Έτσι δεν είναι. Αποθέωση! Τι έγινε, δεν μπορούσε να αρχίσει να τον βρει τώρα εδώ, δεν μπορούσε να τον αποθέωνε μέχρι χθε. Κουσούργε το βιβλίο του, τι θα βρει. Τι να λέει κι άλλε, όχι. Εμεί είμαστε Λίβερπουλ, συμφωνούμε με όσα λε. Θα βρει κουσούργε το βιβλίο τώρα, περίμενε. Τι θα πει τώρα, το CD είναι καλό, θα πει. Γιατί είναι 13 τα τραγούδια. Ε, αρχίσει τώρα. Είσαι Λίβερπουλ, αλλά στενοχωριέσαι έτσι. Στενοχωριέσαι γιατί και φέτο μου φαίνεται. Το πάρουμε. Κάτι θα πάρουμε. Το τι δεν ξέρουμε, θα δούμε. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης από την ΑΕΚ από τους πιο παλιούς? Από τους πιο παλιούς ο Μίμης Παπαϊωάννου. Ναι. Ο δεύτερος πιο αγαπημένος ο Θωμάς Μάμος. Μαύρος, Μίμη πρόλαβες εννοείται, έτσι. Έχεις προλάβει Μίμη. Ναι, έχω προλάβει Μίμη. Οριακά πρέπει να τον πρόλαβε. Και οριακά. Όχι, όχι. Το Μίμη τον πρόλαβα. Τον πρόλαβα γιατί είμαι. Είμαι 61 ετών. Ίσως το Άρης πιο... Ίσως το Άρης πιο... Εγώ οριακά το Μίμη. Εσύ πρέπει και οριακά λίγο Νεστορίδη. Ναι, λίγο με πήγε ο πατέρας μου όταν ήρθαμε. Εγώ ήρθα 9 ετών στην Αθήνα. Ήμουνα από 2 χρονών πήγα στοιχείο και 9 ετών ήρθα. 9 ετών λοιπόν με πήγε στην Άγκη. Μας πήγε μία στον Ολυμπιακό που ήταν ο αδερφός μου Ολυμπιακός. Και μία που μας πήγε στη Φιλαδέλφεια για να μην είναι παραπονεμένος. Και θυμάμαι ήταν τα τελευταία παιχνίδια του Νεστορίδη. Ναι. Δεν πρόλαβα να σου εγώ δυστυχώς. Θεωρώ τον εαυτό μου άτυχο για Κώστα Νεστορίδη. Τον θεωρώ άτυχο. Με θεωρώ γιατί άτυχο. Γιατί μη πρόλαβα. Όχι εμένα με θεωρώ άτυχο. Έλα, εντάξει. Που δεν κόστα. Πρόλαβε και οι άλλε που θέλω να σου κάνω. Πολλέ θέλω να σου κάνω, αλλά μία άλλη. Ποιο ήταν αγαπημένο παίκτη του Ηρακλή? Τέλη Μπατάκη, Κώστα Αϊδινή. Μπατάκη. Από τη φουρνιά πρόλαβα εγώ. Ναι. Μετά άλλαξα Παπαϊωάννου, μετά είχα τι Παναγίε. Είναι και στα 70 τώρα. Λάξει Παπαϊωάννου. Τον βάζεις μπροστά σου Χατζη Παναγία όλους αυτούς. Τεράστια εμφάνιση, στο 1-3 στη Φιλαδέλφεια. Μεγάλη, ναι, που χειροκροτάει όλη η Φιλαδέλφεια. Το κάνει για να διαφέρει, όλοι λένε Χατζη Παναγία, αυτός λέει κάτι άλλο. Χειροκροτάει όλη η Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι, ο Βασίλη δεν είναι. Στην καρδιά μου πρώτα είναι ο Λάξο Παγιάννου, μετά ο Βασίλης. Παντελή, αν σου πω δύο μεγάλες στιγμές στο γήπεδο, θα σου πει για πάντα. Καταρινιώτης, έτσι. Καταρινιώτης, οι δύο πιο ευτυχισμένες στιγμές στο γήπεδο, ποιες ήταν? Εκεί με τη φωτοβολία του Σαχά, τη φωτοβολία ήταν. Δεν ήμουν στο γήπεδο. Όχι, με παρουσία στο γήπεδο. Ήταν όταν στην τηλεόραση κόντεψα να μείνω όταν κερδίσαμε 3-0 την Queen's Park Rangers. Στην παράταση. Αυτό έλεγα, πρέπει να μείνει μέσα. Όχι, στην παράταση. Και πήγε σε πέναλτι. Όχι, κάνει αλλαγή. Και πήγε σε πέναλτι. Και πήγε στα πέναλτι. Που βγάζει τον Στεριούδα, τον Λάκη. Και βάζει τον Νίκο τον Χριστίδη. Ναι, ναι, ναι. Το Αριανάκι. Άλλο. Τζέντλεμαν, μα ακούει ο κύριο Νίκο. Άλλη. Η πιο ευτυχισμένη μου στιγμή ήταν να ρίξαμε 3-4 στον Ολυμπιακό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο το 7-8, τότε που χάσαμε το πρωτάθλημα που πήρε πίσω τους βαθμούς. Με το Ριβάλτο. Που δείχνει ο Ριβάλτο. Ναι, 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 ναι. Απαράδειγμα. Με το Βάλνερ. Αυτή ήταν. Με το Βάλνερ. Η υπόθεση Βάλνερ. Εκείνη η χρονιά βέβαια ζούσε και ο Ηλίας ο Κατσούλης και ήταν από τις τελευταίες του χρονιές. Ναι. Ήταν το 7-8. Ναι. Το 8 πέθανε κιόλας. 21 Αυγούστου πέθανε. Ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, ε. Ασχολούμαι πάρα πολύ. Παρόλο που έχει την άποψη. Έχω πει σε όλους τους φίλους ότι λέω ότι εγώ, αν ασχολιόμουν με μουσική, όσο ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η αγάπη μου το ποδόσφαιρο. Ναι. Όπως και η μουσική. Αν είχα ασχοληθεί μόνο με τη μουσική τόσο πολύ, έτσι στις ελεύθερες ώρες μου και αυτά, θα είχα κάνει καριέρα τεράστια. Πώς να σου πω. Και λεφτά διεθνή, περισσότερα. Διεθνή καριέρα. και χαριτολογώντας, γράφω στο site μου ότι λέω ότι η μουσική. Με έκανε να εκπληρώσω το ποδοσφαιρικό παιδικό μου όνειρο να παίξω στα μεγαλύτερα στάδια της χώρας. Σωστό. Μπορεί να μην έπαιζε, ξέρω εγώ, ναι, ίσως. Ερώτηση. Άλλο. Το Αγία Σοφιά. Ναι. Λένε πολλοί ότι ως όνομα ενός μόνο συλλόγου καπελώνει την Αγία Σοφιά. Έλα μόνο τώρα, Αγία Σοφιά, να πω, εντάξει. Εντάξει. Είναι,
Το ότι θα κάνει όμως το μνημείο προσφυγικού ελληνισμού. Ναι, και το μουσείο αυτό και είναι, εντάξει, έλα, εντάξει, τώρα, ναι. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Και μάλιστα είμαι και στην επιστημονική ομάδα εκεί πέρα που υποστηρίζουμε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, το είδα. Το είδα. Εντάξει. Και πανεπιστημιακή. Και... Ας ξεχωρίσουμε αυτό. Αυτές είναι οι καλές δράσεις του ποδοσφαίρου. Όχι, όχι, είναι οι καλές δράσεις. Τον παραγωγισμό. Όχι, πάντως κάποιοι Παντελή θεωρούν ότι ξέρετε, το Αγία Σοφιά είναι σαν να το οικειοποιήσει μόνο εσύ. Και εμένα θα με ενοχλούσαν και να το καταρχάς, το Αγία Σοφιά δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Το Αγία Σοφιά. Και, όταν είχε πει ότι εγώ θέλω να κάνω το γήπεδο της Άκης, θα το ονομάσω Αγία Σοφιά, όλοι βγήκαμε και χλεβάζαμε. Ας πούμε και λέγαμε, έλα μωρ τώρα Αγία Σοφιά, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αγία Σοφιά. Αγία Σοφιά μια ήταν, ας πούμε, και εδώ πέρα στην Αγία Σοφία, λέει ο Σαββίδης, έτσι αγοράσει ένα κτίριο που θα βάλει την Ποντιαμάνα. Απέναντι, έτσι ναι, δεν είναι. Απέναντι, ναι. Επειδή είναι η Αγία Σοφιά απέναντι. Στην πλατεία, Σοφία. Η Αγία Σοφία. Εντάξει, όλοι οι πόντοι έχουν τα κολλήματά τους. Πώς θα κάνουμε. Μη στρίβεις, έχω έτοιμο τρίπλο. Λοιπόν. Να τολμήσω να ζητήσω κάτι ακαπέλα. Ναι, 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 τώρα, κάτι ακαπέλα μπορεί. Τι να τραγουδήσω. Εσύ, ναι, ποιος εγώ. Είναι μανίκι, πολύ δύσκολο. Έλα, τη Σάκη, έλα. Πώς ένιωσες όταν έπαιξες το κύκλο από τον ΠΑΟΚ με κόλου σάιτ. Το τραγούδι. Στο βόλιο. Το τραγούδι. Ακού τι ρωτάει. Και εγώ λέω που σε θυμάμαι, λέω Πέτρο Γέφυρα, θυμήθηκα τώρα στο βόλιο. Την ώρα που έβλεπα το παιχνίδι, μπορεί να στενοχωρήθηκα ή μπορεί να εκνευρίστηκα. Είμαι όμως από τους υποψιασμένους φιλαθλούς. Και πιστεύω ότι κι εσείς κατά ένα 80% είστε υποψιασμένοι και μετά είσαστε οπαδοί. Έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν, κάνουμε το ρεπορτάζ. Εγώ δεν πιστεύω ότι Σαββίδης και Μελισσανίδης θα χάλασαν τότε στο κύπελλο. Δεν το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω με τίποτα. Και έχω πει αληθινώς σε όσους έχω πει ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα που το πήρε πέρσι και ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελλο. Τι βγήκανε, πρώτοι βγήκανε. Πρωτάθλημα. Champions League έπαιξε. Champions League έπαιξε. Έτσι λένε αυτοί. Δεν είναι σημασία, παιδιά. Ας λέει ό,τι θέλει. Λέμε το τι γράφει. Τραγούδα, σημαίνει ότι ο καλύτερος πάντα πήρε το πρωτάθλημα. Και εγώ σας ρωτάω και κάτι άλλο. Πείτε μου ποια ομάδα έχει πάρει πρωτάθλημα χωρίς να έχει την ΕΠΟ. Πείτε μου, έτσι μια χρονιά. Ο Άρης το 46. Εντάξει ρε παιδιά. Και το 28. Τότε παίζανε ο Νεστορίδης και παίζε και ο Βελίδης. Ξέρω ποιος έπαιζε. Το 28. Θέλω να σου πω. Έχεις δίκιο, όχι, 100% έτσι, δίκιο έχεις. Μη μου λες. Απλά δεν το παραδέχονται εδώ οι διπλανοί σου. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε τώρα, θα ξαναπάρει πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ άλλη μια. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Τη θεωρώ άλλη μια πετυχημένη χρονιά. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί. Η δεύτερη, πετυχημένη χρονιά. Γιατί έκανε στο γήπεδο, τι. Για όλους, για το ποδόσφαιρο. Α, για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή το παίρνει ο Ολυμπιακός. Ναι, ακριβώς αυτό. Θα στην πέσουν μόλις φύγεις από εδώ πέρα. Ολυμπιακοί που μένουν εδώ. Δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν μου την πέφτουν τόσα χρόνια που εγώ πήγαινα στο γήπεδο και έκλαιγα από τα νεύρα μου. Έκλαιγα από τα νεύρα μου. Κέρδιζες και ο άλλος δεν έχανε ούτε ένα βαθμό ποτέ. Γιατί είχε τόσο καλή ομάδα, ο παράγοντας τύχη δεν έπαιζε ποτέ. Πώς, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά κυρίως είναι αυτό που είπες. Αυτό θέλω να σου πω λοιπόν. Άρα τίποτα δεν ήταν τυχαίο ότι δεν έχανε ούτε ένα πόντο. Ελάτε. Ωραία. Φωτογραφία να έρθει η Μαρίλης να μας βγάλει εδώ φωτογραφία. Live. Ο Ζαφύρης τραβάει πολύ. Να ευχαριστούμε τον Ζαφύρη. Λοιπόν, live να πούμε, ήσουν χθες και απόψε. Ήμουνα στο Άβατον. Στην Πολύχνη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Απόψε είσαι. Πολύ... Ναι, και απόψε. Και απόψε στο Άβατο στην Πολύχνη που κάνει τρελά live γενικά και εκεί ο Ζαφύρης στηρίζει τον χώρο και κάνει πολλά live ο φίλος μας. Παντελή, ναι. Ακαπέλα μπορείς κάτι. Ναι, τι θέλεις. Αν μπορείς. Ό,τι θέλεις. Ό,τι τραβάει ψυχούλα σου. Τι θέλεις. Το θρύλε των γηπέδων, όχι, δεν το λες. Ό,τι θέλεις. Καταρχάς για τον ύμνο που είπες, δεν είναι ύμνο ΣΑΕΚ. Είναι ένα τραγούδι που εξιστορεί την πορεία της ΑΕΚ και την ιστορία της. Που εγώ είπα όποιο θες. Ναι, που λέει... Το σπάστε τα δοκάρια. Ούτε, ναι, όχι, δεν είναι ούτε πέρα να σπάσει τα δοκάρια, νικήστε και βάγε. Λέει ότι στον Ποδονύφτη μια φορά που πλένανε την ψυχή τους, 11 πρόσφυγες μεθούν και λένε την προσευχή τους. Από τον Πόντο έφυγαν τη Σμύρνη την Κρυμαία, αφήσαν σπίτια πίσω τους, παππούδες και αρχαία. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους, πήραν και τη Βυζαντινή την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατεί, μαύρη είναι η ζωή τους. Σημεία με δικέφαλο
Πώς το λέω, δεν θυμάμαι. Μέχρι το σημείο με δικέφαλο μου έλεγες για τον Άρη. Αλλά μετά εντάξει, το αλλάξαμε. Όχι. Τι θα μας πεις όμως, πρέπει να πεις κάτι. Έχει τρέλα τώρα ο Ασλαμής. Αν θέλεις, αν μπορείτε, καπέλα είναι μανίκι. Είναι δίσκο και πρωί τώρα, σωστά. Αναθέμασαι, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Αυτό. Φτάνει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Μετά θα θέλω να πληρωθώ. Έχει, έξω. Μην ανησυχείς. Φέρνει ο Ιβάν. Μπράβο, Παντελή. Να είσαι καλά. Ο Ιβάν. Να είσαι καλά και εσείς, παιδιά. Λοιπόν, και πέσαμε και πάνω στο break, έτσι, Σωτήρη. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, να ευχαριστήσουμε Παντελή Θαλασσινό, που μας έκανε μια ευχάριστη έκπληξη. Ειλικρινά δεν είχαμε ιδέα, το ξέρω. Ότι παίζει πιξέρι, το είπαμε, εντάξει, οκ. Απόψε στο Άβατον. Δεν έχει κι άλλη βραδιά, απόψε. Και να συμπληρώσω και κάτι. Ναι. Τυχαίνει να είμαστε την ομάδα που είμαστε. Εγώ, ας πούμε, δεν είχα μπαμπά ποδοσφαιρόφιλο. Έτσι. Έτυχε. Πόσο προέκυψε η ΑΕΚ, πόσο προέκυψε. Από το χρώμα, σχολείο. Από τι, από κάποιο παιχνίδι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Στο σχολείο, εκεί, ξέρεις, στη Χίο που μεγάλωσα, δεν είχαμε Παναθηναϊκούς. Ήταν οι Ολυμπιακοί, οι ΑΕΚτζίδες, γιατί είχαμε πολύ προσφυγικό στοιχείο. Ναι. Και χωριζόμασταν, εμένα με παίρναν τους ΑΕΚτζίδες πάντα. Και επειδή ήμουν τους ΑΕΚτζίδες, έλεγα «Α, ΑΕΚ». Όταν ήρθα στον Πειραιά μετά που μείναμε, είμαι Πειραιώτης, γεννημένος Πειραιώτης και είμαι ΑΕΚτζής. Και έγινα ΑΕΚτζής. Τώρα, αν ήμουν στον Πειραιά, μπορεί να είχα γίνει Ολυμπιακός. Σκέψου πόσο τυχαίο είναι το ότι διαλέγουν μια ομάδα πιτσιρικάδες. Γι' αυτό ας μην είμαστε τόσο φανατικοί. Καλά, δηλαδή, φανατικοί, δεν πρέπει να είμαστε έτσι κι αλλιώς. Στον καθέναν πέφτει μια ομάδα. Έτσι. Στον καθέναν πέφτει μια ομάδα. Από εκεί και πέρα την πλάκα μας κάνει. Σωστά, πρέπει να κάνουμε την πλάκα σε ένα που είσαι Αριανό, στον άλλο που είναι Παοκτζή, στον άλλο που είναι Ηρακλή. Πρέπει να κάνουμε την πλάκα. Έτσι. Έτσι είναι. Η πλάκα όμως πρέπει να υπάρχει μέσα σε ένα όριο, όχι να σκοτώνονται. Σκοτώνονται. Εντάξει, τα ξέρω πολύ. Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Σκοτώνονται χωρίς να ξέρουν ότι άλλοι γελάνε από πίσω. Έτσι. Άλλοι γελάνε. Σε διαβεβαιώ ότι άλλοι γελάνε και ξέρω πολλά και ήμουν και μέσα στην ΑΕΚ. Εντάξει. Α, περίμενε. Πιθανότητα να ξαναδούμε ενωμένου λαθρεπιβάτε υπάρχει. Όχι. Εντάξει. Με τον Γιάννη έχεις καλές σχέσεις. Πάρα πολύ καλές σχέσεις. Προχθές κάναμε μια επετειακή συναυλία στο Σταυρό του Νότου. Άντε ρε, ναι. Το ήξερα. Και ήταν πολύ καλά. Το ήξερα. Και είχε πάρα πολύ κόσμο. Απλά ο καθένας θέλει να κάνει τα δικά του πράγματα. Δεν μπορεί τώρα. Κάναμε μια επανένωση που κάναμε τους Άγγελους του Έρωτα που τραγούδασε τα τραγούδια του Γιάννη. Σε ένα CD. Άντε, ρίξε μου λίγο αυτό. Τον δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Ρίξε το λίγο αυτό. Δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Χτυπάει πισόπλατα ο χρόνος. Δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Η ουσία. Φταίει η ζωή που είναι μικρή. Σωστά. Έχει γράψει για σένα από την Τυριάκια. Έχει γράψει για εσάς από την Τυριάκια. Ο από την Τυριάκια. Στο φύλαθλο. Έχει αποκλείσει. Αποκλείσει από τη Δόξα Δράμας. Όταν είναι πρώτη εθνική. Μεγάλη ομάδα Δόξα Δράμας. Στο κύπελο Ελλάδος αρχής του 80. Από τους νέους επιβάτες. Εδώ. Παονέ. Τον Παονέ. Εδώ, έξω. Καμία σχέση. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Νόμιζε, ναι. Ναι. Και λέει από τη Διράκη στην επόμενη μέρα. Ρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί οι νέοι επιβάτες που απέκτησαν τη Δόξα Δράμας. Εγώ μόνο θα την επιβάτε χαίρω το συγκρότημα. Α, τεράστιο. Εντάξει, ναι, ναι. Το κάπου κρατημένο. Είχαν αποκλείσει τη Δόξα Δράμας οι νέοι επιβάτες. Βέβαια. Παονέ ναι, 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 είναι η ομάδα του Άγγελου, ρε φίλε, καταρχήν εκεί πέρα. Ναι. Και μένει και ο Άγγελος Ανσιάδης. Ήταν η ομάδα του. Τότε δεν ήταν ο Άγγελος τότε. Απλά ναι, εντάξει. Σοκ. Από τα πιο μεγάλα σοκ. Εκεί κοντά η Άγγελος είχε χάσει από τη μηχανή. Πιστεύετε ότι θα κάνει κάτι ο Άγγελος στην Εθνική. Ό,τι πει Παναγιά, δεν ξέρω. Καλό. Ό,τι πει Παναγιά. Παντελή, σε ευχαριστούμε. Όσοι γουστάρετε, Παντελή Θαλασσινό, απόψε στο Άβατον στην Πολύχνη. Και το βιβλίο να ψάξουμε. Και βιβλίο με CD 12 συν 1 ηλιοτρόπια του Άλκη. Καλά, είπε, θα πληρωθεί. Ανταποδοτικό είναι, περίμενε. Παίρνουμε και εμεί τα υπόλοιπα. Θα πλακώσουν πολύ και είναι μικρό το μαγαζί.